Συμμετέχουμε για άλλη μια χρονιά στην Γιορτή της Φύσης που διοργανώνει το Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου σε συνεργασία με 10 άλλα νηπιαγωγεία της περιοχής. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά να έρθουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν, να παίξουν μέσα από διάφορα εργαστήρια που θα κάνουν οι συναδέλφοι στις νηπιαγωγίνες από όλα τα νηπιαγωγεία και να συνδυαστεί με την ημέρα περιβάλλοντος που είναι 5 Ιουνίου. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και αυτό ακριβώς το διάστημα. Είναι αρκετά παιδάκια, τώρα ακριβώς τον αριθμό δεν τον ξέρω, αλλά είναι 10 σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε έχουν έρθει αρκετά παιδιά. Θα περάσουν εκ περιτροπής από όλα τα εργαστήρια και θα μπορέσουν να δούνε και να παίξουν και να μάθουν. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί που βοηθούν εδώ, όπως είναι και ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, πολλοί χορηγοί που τους ευχαριστούμε. Και είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να καταλάβουν ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι τους, πρέπει να το προσέχουν, να το προστατεύουν, να μην το καταστρέφουν και να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έχουμε κάνει εμείς οι μεγάλοι. Γιορτή λοιπόν, χαρά και όλα καλά για σήμερα. Γεια σας, είμαι η προϊσταμένη από το Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου. Διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Παναγιώτα Τιδελή για δεύτερη χρονιά. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2019 και φέτος υλοποιούμε τη δεύτερη εκδήλωσή μας. Τι περιλαμβάνει? Είναι διάφορα εργαστήρια, παράλληλα εργαστήρια βιωματικά που έχουν να κάνουν με τη φύση, γιατί η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι εργαστήρια. Είναι εργαστήρια χειροτεχνίας, εικαστικών, μουσικοκινητικά, γυμναστικής και φυτεύουμε και αρωματικά λουλουδάκια. Περνάει το μήνυμα στα παιδιά? Περνάει πάρα πολύ και τα παιδιά έχουν όλα μάθει ότι αν προστατεύουμε τη φύση είναι η μόνη λύση. Πόσα παιδάκια είναι εδώ σήμερα? Περίπου είναι 200 παιδιά. Δελή Παναγιώτα λέγομαι, καλημέρα σας αρχικά. Είμαι νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου. Σήμερα διοργανώνουμε την Γιορτή της Φύσης. Η φύση, όπως προείπαμε και όλα, είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας. Οι πολίτες του μέλλοντος είναι αυτοί που πρέπει να φροντίσουν για τη φύση. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτή η δουλειά μας, να μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν, να προστατεύουν και να φροντίζουν τη φύση. Γίνονται εδώ πέρα 10 εργαστήρια διαφορετικά, με πολλές δράσεις, με φυσικά υλικά, παιχνίδια, παζλ. Κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε 3 από αυτά τα εργαστήρια, θα χρωστούν σε ομάδες τα παιδάκια, σύμφωνα με τον αριθμό τους. Έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια από το Σύλλογο του Κεφαλαρίου, το Δημοτικό Σχολείο, όπου μαζί κάναμε και την οργάνωση της εκδήλωσης αυτή. Τα παιδιά να χαρούν, κυρίως αυτή ήταν η επιθυμία μας, και να τιμήσουμε και την μέρα του περιβάλλοντος, την οποία, όπως είπαμε, δεν τη θυμόμαστε μόνο 5 Ιουνίου, γιατί τότε δεν θα είμαστε και ειλικρινείς. Το περιβάλλον είναι μια ενότητα που λειτουργεί όλο το χρόνο στα νηπιαγωγεία και έτσι πρέπει δηλαδή. Μια πολύ σημαντική ημέρα όπου αρκετά νηπιαγωγεία της περιοχής μας συνδιοργανώνουν μια εκδήλωση, τη Γιορτή της Φύσης, σε έναν πολύ όμορφο περιβάλλοντα χώρο, με δραστηριότητες που αναδεικνύουν την αξιοσύνη των παιδιών. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά και αυτή η δράση που στέφεται φέτος με επιτυχία να συνεχιστεί με τη βοήθεια και τη συνδρομή όλων και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να φτιάξουμε. Δώστε μου τις τσάντες.